Έξι λύκεια και δύο γυμνάσια της Πάτρας θελούσαν υποκατάληψη και δεν αποκλείεται η λίστα να μεγαλώσει κι άλλο, οδεύοντας προς την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Συγκεκριμένα, χθες ανεστάλη λειτουργία στο 1ο, 3ο, 4ο, 8ο και 9ο Λύκειο, στο Λύκειο Δεμενίκων, όπως επίσης στο Γυμνάσιο Δεμενίκων και στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών. Το χαρακτηριστικό όμως είναι οι στιγμές έντασης που εκτυλίσσονται στα σχολεία. Εντύπωση προκάλεσε πληροφορία για καταληψίες με καλυμμένα πρόσωπα που αντίκρισαν χθες το πρωί στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών, καθηγητές και μαθητές του συστεγαζόμενου 13ου Λυκείου. Μάλιστα, κλήθηκε και η αστυνομία, αν και δεν επενέβη, καθώς κανείς δεν δέχτηκε να προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά. Σημείο αιχμής, σε ανησυχητικό επίπεδο, αποτελεί η πρωτοβουλία κάποιων γονέων να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείριση της κατάστασης, χρησιμοποιώντας όχι τόσο την πειθό, όσο τις αυστηρές προειδοποιήσεις και απειλές για κλήση εισαγγελέα. Στάση που μάλλον πυροδοτεί το κλίμα και φέρνεται αντίθετα αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες και προχθές αυξήθηκε η ένταση και απειλήθηκαν μικροεπισόδια που θορύβησαν άλλους γονείς, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα.